Για συνεργασία στενή και αμοιβαία επωφελή έκαναν λόγο ο Δήμαρχο Ηρακλείου και η επικεφαλή αντιπροσωπεία από την πόλη Νίγκμπο τη Κίνα, η οποία βρίσκεται από σήμερα στο νησί. Ηράκλειο και Νίγκμπο, μια περιοχή με πάνω από 9 εκατομμύρια κατοίκου, έχουν αδελφοποιηθεί, ενώ στόχο των επαφών που ξεκίνησαν από σήμερα είναι η εκβάθυνση τη συνεργασία σε τομεί όπω ο πολιτισμό, η εκπαίδευση, η οικονομία και ο τουρισμό. Κινήσαμε λοιπόν να σχεδιάζουμε μια ατζέντα η οποία περιλαμβάνει το εμπόριο, περιλαμβάνει τις πολιτιστικές ανταλλαγές, βεβαίως τον τουρισμό, αλλά και συνολικά τον εμπορικό τομέα, περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε, όλε τι τα, σε όλες τις, τις, βαθμίδες. Ο Δημάρχος Ηρακλείου επεφύλαξε θερμή υποδοχή στην αντιπροσωπεία. Πλαισιωμένος από τους αρμόδιους αντιδημάρχους παρουσίασε στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητα της πόλης του Ηρακλείου. Από τα μοναδικά μνημεία έως τα πρωτοπόρα ακαδημαϊκά ιδρύματα του νησιού. Ενώ στις προτάσεις συνεργασίας συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα φιλοξενίας εκδηλώσεων συνεδριακού τουρισμού, τομέα στον οποίο έδωσε έμφαση ο Αλέξης Καλοκαιρινό. Η επικεφαλής της Κινέζικης Αντιπροσωπή ...εδώσε έμφαση στις δυνατότητες συνεργασίας του τομεί του εμπορίου, της οικονομίας και του τουρισμού... ...καθώς η Νίκπο αποτελεί τη 12η σε πληθυσμό πόλη της Κίνας. Διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ανατολής... ...ενώ κατατάσσεται στην τέταρτη θέση των περιοχών με τη μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα. Ε, Συγκριθήκα πάρα πολύ και έχουμε να προωθήσουμε τις φιλίες μας, την αδεφότητα σε όλους τους τομείς στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μης συνεργασίας είναι προφανώς ανοιχτή και είναι στο χέρι μας δουλεύοντας με σοβαρότητα να αξιοποιήσουμε αυτόν τον διάβλο προς όφελος το τόπο και προς αμοιβαίο όφελος. Η επικεφαλής της Κινέζικης Αντιπροσωπείας που έχει επαφές με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης και τον Οργανισμό Λιμένος προσκάλεσε το Δήμαρχο Ηρακλείου στο 8ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Λιμένες και το εμπόριο που διοργανώνεται τον επόμενο μήνα στην Νιγμπο.